Καλησπέρα φίλες και φιλόκρατες του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, πόσα λεπτάκια, 8 λεπτάκια μετά τις 2. Γιώργος Παναγιώτης, Γιώργος Μπαϊράμι στα μικρόφωνα του Λίμπερο. Ο Λίμπερο παντού, παρέα θα πάμε ως και τις 3 και η Αναστασία εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρεούλα ως και τις 3 πριν δώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Ζαγόρα με το πέναλτι, όπου θα έχει πάρα πολλά να πει φυσικά. Ξεκινάμε σε μία ώρα όπου θα δούμε αρκετά και σημαντικά πραγματάκια. Έχουμε κανονίσει και μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε λίγο. Θα έχουμε έτσι, γύρω από το PAOK TV. Θα δούμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ξεκινάμε όμως με τον Γιώργο Μαντιούκη να μας στέλνει την ανακοίνωση της Καέρα Κλής μόλις πριν από λίγα λεπτά για τον Ντάριους Γκάρετ, ο Αμερικανός σέντερ, αν δεν κάνω λάθος, 2 και 6. Αυτός έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, είναι ο ιδιός, ο Ντάριους Γκάρετ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο Ντάριους Γκάρετ. Τον ανακοίνωσε η Καϊρακλής. Άλλη μια σημαντική κίνηση μεταγραφική, ενίσχυση του γυρεού εν ώψη της επιστροφής του Basket League. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση. Λοιπόν. Μακροσκελής είναι η αλήθεια. Εντάξει, έχει και το βιογραφικό του, ναι, παίχτη. Ναι, ας πούμε τα πιο σημαντικά. Ναι, είναι και στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ήταν στον ΠΑΟΚ στην σεζόν. Αρκετά καλά καταλάβαμε. Τον ανακοίνωσε η Καέρα Κλής, λοιπόν. Καλησπέριζουμε και Χρήστο Γιουβάνο που στην παρέα. Τι γίνεται, Χρήστο? Καλά. Είμαστε καλά? Πολύ ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μισό λεπτάκι. Δώσε λίγο, Αναστασία. Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε αυτό το θέμα με τον Ηρακλή και την μεταγραφή που ανακοίνωσε, Ντάριους Γκάρετ, να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση της Καέρα Κλής, η οποία έχει μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και επίσημα η σεζόν, βασικά ένας μήνας ακριβώς έχει μείνει για την έναρξη της Basket League. 29 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε. Και αυτό γιατί τόσο νωρίς? Γιατί υπάρχουν στο κάδρο οι Ολυμπιακοί Αγώνες του χρόνου τον Ιούλιο. Συνεπώς πρέπει να τελειώσει γρήγορα η σεζόν για να πάνε οι διεθνείς στα προολυμπιακά τουρνουά κτλ. Οπότε θα είναι, γι' αυτό ξεκινάει και νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν η χρονιά φέτος στην Basket League. Λοιπόν, ο Ντάριους Γκάρετ στον Ηρακλή. Η Καέρα Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Ντάριους Γκάρετ, 29 χρονών, 2,2 και 6 ύψος, αρκετά ψηλός για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι γνωστός ο Γκάρετ για την έφεση του στα rebound, πρώτος στη Βουλγαρική Λίγκα πέρυσι και στα κοψίματα. Πρώτος στην Α1 με την Κηφισιά το 2014, πρώτος στην Ελβετική Λίγα το 2013. Λοιπόν, αρκετές διακρίσεις για τον παίχτη αγωνιστικά. Φαίνεται να σε διακόψω όμως, γιατί έχουμε Χρήσανο Τζαλτίδη στη γραμμή. Για πάμε. Τι γίνεται, Χρήσανο, καλησπέρα. Καλά, μην τον κόβεις και έτσι. Να μην τον κόψω έτσι από τον. Ολοκλήρωσε τότε, Γιώργο. Ξύπαμε που έχει έφεση, έχει έφεση στα rebound ο Γκάρετ. Ο παίχτης του Ηρακλή. Καλά, στα rebound έχω κι εγώ. Εντάξει, οκ. Στα τρίποντα έχει. Στα τρίποντα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δύσκολα είναι. Πες τον Κούση να πάρει εμένα στα τρίποντα. Τι πήγε, πήρε και τον Γκάρετ τώρα, πώς το λένε αυτό. Πολλούς δεν έχει πάρει ο Ηρακλής. Έπαιξε και στον Ουρουγουάη, λέει αυτό. Ανακοινώνει παίκτες, αβέρτα. Στη Μαλβίν Μοντεβιδέο. Πώς έφτασε εκεί η χάρη του, δεν ξέρω. Βλέπω τον Δρακόπουλο σε τρεις μήνες. Και στη λέει λαέ του Ηρακλή, βοήθα και τέτοια. Εντάξει, μην είσαι καχύποπτος τώρα. Στην εθνική ομάδα της Ρουάντα αγωνίζεται. Δεν βγαίνουν αυτά τα έξοδα, να ξέρεις. Ναι, όντως μάζεψε πολύ πράγμα. Και οι Αμερικανούς. Θα γεμίσει ο κόσμος του Ηρακλή, το Ιβάνοφι. 4-5 Αμερικανούς πρέπει να φέρει. Έχει σποτάκι να παίξει του Ηρακλή. Χθες την ώρα του All About Tars το βάλανε μια το σποτάκι του Ηρακλή. Ακούς και ένα ήρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας δώσω το ρεπορτάζ για τον Άρη, γιατί και πριν είχαμε την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 και υπάρχουν εξελίξεις και είναι σημαντικές. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς βέβαια μετά τις 5. Βέβαια έχουμε και την εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα, όπου εκεί πάντα συγκεντρωνόμαστε όλοι οι ρεπόρτερ όταν υπάρχει δισογραφία. Αλλά επειδή έχουν προχωρήσει αρκετά κάποια πράγματα, καταρχήν να πούμε ότι ο Άρης είναι μία ανάσα από τον Λέοναρντ Ζούτα. Να τον αλλάξω εγώ. Αντί για Σκοπιανό θα τον λέω τον Σουηδό. Έχει σουηδική υπηκότητα. Ωραία. Οπότε θα τον λέω τον Σουηδό αριστερό μπακ. Σκοπιανή είναι η καταγωγή του, οι γονείς του κτλ. Αλλά έχει διαβατήριο σουηδικό, γιατί εκεί γεννήθηκε και εκεί μεγάλωσε. 27 χρονών, παίκτης ο οποίος έπαιξε στη Χάκεν στη Σουηδία. Βέβαια την καλύτερη παρουσία του την έχει με τη φανέλα της Ριέκα στην Κροατία. Από εκεί τον αγόρασε, είχε 109 συμμετοχές. Από εκεί τον αγόρασε η Κόνιασπορ, με την οποία πέρσι έκανε 12
παιχνίδια στο δεύτερο μισό της, της σεζόν, πήγε Γενάρη στην, στην Τουρκία και έπαιξε 12 παιχνίδια. Αλλά, εντάξει, λίγο δύσκολα, εκεί που έπαιζε στην, εκεί που μεγάλωσε μάλλον στη Σουηδία, τώρα να τον στείλεις να, να μένει στην Τουρκία, ψιλοζορίζεται και θέλει να φύγει. Και αυτό είναι προς όφελος του Άρη, καθώς έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την τουρκική ομάδα και από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ κοντά στον τον αποκτήσει ο Άρης, ένα θέμα το οποίο αποκάλυψε το Λαμπαουτάρης νωρίτερα το μεσημέρι, και είναι πολύ πιθανόν ο παίκτης αυτός να αποτελέσει την επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας μαζί με τον, με τον Κόρχουτ. Εκτός από τον, τον συγκεκριμένο, ανακοίνωσε ο Άρης τον Διαμαντόπουλο, την επιστροφή του Ήπειρου αναγγείλαμε πριν από λίγες μέρες, και νομίζω ότι για τον Διαμαντόπουλο, πέρα από το αγωνιστικό κριτήριο, σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος φορ που υπάρχει στον πλανήτη, ούτε είναι αυτό που λέμε της πρώτης σειράς για το επίπεδο που βρίσκεται το Άρης στο ευρωπαϊκό, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Διαμαντόπουλος και λύση μπορεί να δώσει αγωνιστικά ως ερχομένος πολλές φορές από τον πάγκο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί στα αποδυτήρια, και πέρσι το είδαμε αυτό σε πάρα πολλές στιγμές, να βοηθήσει την, την κατάσταση. Και επίσης υπάρχει μια ηθική δέσμευση του Άρη απέναντι στο Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλος πέρσι, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο χειρουργείο πολύ νωρίτερα, επιβάρυνε πάρα πολύ την μέση του και την υγεία του. Όταν χρειάστηκε λόγω της απουσίας του Γιουνές, ήταν τραυματίας, να παίξει σε κάποια παιχνίδια αναγκαστικά, αυτό εκτιμήθηκε από τον Θόδωρο Καρυπίδη και αυτή τη στιγμή επιστρέφει στην, στην ομάδα. Ο Άρης, που ανακοίνωσε άλλους δύο παίκτες πιτσιρικάδες, τον Τζιλιγκύρη και τον Τζακαλίδη, τους είδαμε πάνω στην προετοιμασία. Ο ένας είναι τερματοφύλακας, ο άλλος έρχεται από τη δεύτερη ομάδα του, του Άρη. Και υπάρχει και η περίπτωση του, άλλοι το λένε Χέβελ, άλλοι το λένε Εύελ, Ολλανδός επιτελικός μέσος της ΑΕΚ Λάρνακας, έχει και ισπανικό διαβατήριο. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί ακριβώς το έχει κάνει, δηλαδή να είναι κοινοτικός Ολλανδός και να παίρνει και ένα ισπανικό διαβατήριο, προφανώς για τους δικούς του λόγους. Παίκτης ο οποίος θέλει να φύγει από την ΑΕΚ Λάρνακας, γιατί θέλουν να αδειάσουν, από ό,τι αντιλήφθηκα, μια θέση κοινοτικού. Εκεί υπάρχουν μια, υπάρχει άλλο καθεστώς από ό,τι αντιλαμβάνουμε στην, στην Κύπρο. Οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται ως δανεικός στον Άρη με οψιόν αγοράς για του χρόνου. Έχει παίξει και στα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι παίκτης ο οποίος παίζει κυρίως στην αριστερή πλευρά. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται λίγο αυτό με το ντεφορμάρισμα του, του Λάρσον, γενικότερα τα ζητηματάκια που υπάρχουν. Παίζει και winger από τα αριστερά, παίζει και επιτελικός μέσος, κάποιες φορές μπορεί να παίξει και οκτάρι. Γενικότερα ένας πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι και, δεν είναι και μεγάλος, είναι 23 χρονών, αποτελεί και μια επένδυση για το μέλλον για τον, για τον Άρη. Εκτός από όλα αυτά, αναμένουμε και ανακοίνωση για τον Κυριακίδη, τον τερματοφύλακα δηλαδή, που θα πλαισιώσει την τετράδα πλέον μετά τον Τζιλιγκύρη των τερματοφυλάκων για τον Άρη. Βέβαια, ο Μπέγκοβιτς, που διαβάζω εδώ σε κάτι βοσνιακά site και το αναπαράγουμε στο All About Άρης, προφανώς και είναι ένας ποδοσφαιριστής, ένας τερματοφύλακας ικανότατος, που θα βοηθούσε πάρα πολύ την, την ομάδα. Αλλά δεν προχώρησε, από ό,τι φάνηκε, η συγκεκριμένη περίπτωση. Να πω στους φίλους του Άρη ότι μέχρι το απόγευμα και την εκπομπή ενδεχομένως να έχουμε κάτι ακόμα όσον αφορά μια εξέλιξη ουσιαστική και μια ανακοίνωση. Αλλά αυτό θα το πούμε το απόγευμα. Ωραία, έτσι. Αφήνεις λίγο και τσιτωμένο τον κόσμο να περιμένει μέχρι το λαμπαντά. Σωστό, σωστό. Μ' αρέσει. Είναι πραγματικότητα όμως. Δεν το ρίχνω πυροτέχνημα. Ωραία. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα υπάρχει όντως. Ωραία, ωραία. Να πούμε τα βαράζ από τον Άρη τις τελευταίες μέρες. Έτσι, ναι, μαζεμένες κινήσεις. Κοίταξε, πάντα γίνεται αυτό. Πάντα γίνεται αυτό, γιατί πάντα φτάνουμε στο σημείο που οι ομάδες, με ο Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη όλο το καλοκαίρι η Μπορντό ζητούσε 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο δεν του ζήτησε. Το λες, θα τους αφήσω, θα πάει η φάση στο, στο τέλος Αυγούστου. Θα αναγκαστούν. Θα αναγκαστούν, αν θέλουν να τον δώσουν. Λοιπόν, θα πάρουν τα μισά, όπως και πήραν τα μισά. Πάντως το όνομα του Κυριακίδη νομίζω έχει καλά στα αυτιά των φίλων του Άρη. Έμπειρος τερματοφύλακας. Έχει παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρα από κάποιους κολλημένους, ας πούμε, που βλέπουν ότι ήταν στον ΠΑΟ και τα λοιπά. Ναι, προφανώς και ήταν ΠΑΟΞής μικρός ο Κυριακίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, και ο Κουλούρης που έχει κάνει εξαιρετική καριέρα, και εγώ ξέρω ότι ήταν Αριανός, ας πούμε, ο Κουλούρης. Τι έγινε, δεν έπαιζε καλά στον ΠΑΟΚ ή δεν τον θέλαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που
υποστήριζαν μικρή κάποια άλλη ομάδα. Και κάποια στιγμή ω το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πήγαν στον αιώνιο αντίπαλο του. Τώρα αυτά είναι νομίζω το να κολλάμε σε τέτοια πράγματα είναι παλιότερο. Ο Πέλκα δηλαδή, τι ομάδα είναι. Ο Πέλκας, για πε μα. Ότι είναι και ο ξαδερφό του. Ο Ήβιτ τι ομάδα είναι. Ποιος? Ο Βλάνταν ο Διαμαντόπουλος τώρα που αναφέραμε τι ομάδα είναι. Ποιος? Ο Διαμαντόπουλος που έρχεται ξανά στον Άρη που επιστρέφει. ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, το ξέρουμε. Τι, ούτε μυστικό ήταν. Τότε. Έτσι είναι, ναι. Αυτά τώρα δεν νομίζω ότι πλέον με τόσο επαγγελματισμό που υπάρχει στον χώρο δεν νομίζω ότι μπορεί να κολλάμε σε τέτοια πράγματα. Κοιτάνε αυτό και τα λοιπά. Εγώ κοιτάω ότι ο Κυριακίδης είναι ένα καλό τερματοφύλακα όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε ο Άρης έχει ήδη έναν καλό τερματοφύλακα. Ο Κουέστα δεν έγινε ξαφνικά κακό τερματοφύλακα επειδή έκανε δύο κακές εμφανίσεις με τη Μόλντε. Έτσι. Είναι ένας πολύ καλός θερματοφύλακας και ο Κουέστα. Απλά το λέγαμε από την αρχή. Ο Έμαν επίσης είναι ένα παιδί όμως που είναι εξελίξιμο. Είναι 20 χρονών. Κλήθηκε πάλι στην Εθνική Αυστρία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αλλά αυτό που θέλει ο Άρης είναι να υπάρχει ένας ανταγωνιστής. Εγώ νομίζω ότι αυτό περισσότερο. Δηλαδή ο καθένας μας όταν είναι σίγουρος στην καρεκλίτσα του, σου λέει τώρα εντάξει. Δηλαδή το κάνεις χωρίς το θες πολλές φορές, ρε παιδί μου. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Άσε να δεχτεί και λίγο πίεση ο κύριος Κουέστα και να σου πω και κάτι. Ας κερδίσει. Εντός τον Κυριακίδη ή τον Έμαν, δεν ξέρω ποιον θα επιλέγει κάθε φορά ο Σάββας ο Παντελίδης. Ας τον κερδίζει κάθε εβδομάδα με την παρουσία του στην προπόνηση. Το καλό, επίσης μια που το λέμε, μαθαίνω ότι πάει πάρα πολύ καλά ο Γκάμα, μην το ματιάξω, σε σημείο που μην πάρει και χρόνο συμμετοχή το Σάββατο. Να λες, να έχουμε κανένα τέτοιο. Εντάξει, ωραίο θα. Ίσως είναι λίγο προώρο, αλλά θεωρώ ότι με τον Παναθηναϊκό θα πάρει, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει με τον Παναθηναϊκό. Πάντα λέω αν το επιλέξει ο προπονητής, έτσι. Ναι, εννοείται. Ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί εσύ αυτό μας λες από εκεί πέρα. Και την τελευταία εβδομάδα δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο το γενικότερο έτσι ξεφωνητό, τον μίλησαν και οι άνθρωποι του Άρη. Μίλησαν με τον μάνατζερ του, του μίλησε ο Παντελίδης, του μίλησε ο Καρυπίδης. Γενικότερα βλέπω μια ενεργοποίηση του μεταβολισμού του Ντουάρτε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί αν ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός του και βελτιωθούν αυτοί οι παράγοντες, το παλικάράκι ξέρει μπάλα και ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Το θέμα είναι να μπορεί να τρέχει μες στο γήπεδο. Το θέμα είναι να έχει το πάθος και αυτό που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής και να μην είναι αδιάφορος στις προπονήσεις. Αν λοιπόν αυτά αλλάξουν, το ταλέντο το έχει ο κύριος Ντουάρτε. Θα δούμε μπαλίτσα. Αν δεν αλλάξουν και έχουμε μόνο Πέρλ, πότε... Μην τον δίνεις τώρα έτσι στεγνά. Είναι προτιμότερο να τον δώσω εντός εισαγωγικών στεγνά στο ξεκίνημα και όταν δικαιολογείται γιατί σε ρεπό του πήγε εκεί. Ναι. Έτσι. Παρά μετά να σου λένε δεν μας τα έλεγες. Παρά να μας λένε μετά δεν μας τα λέγατε, δεν μας τα γράφατε ή τίποτα άλλο. Και δεν τον δίνω στεγνά, μιλάω με πραγματικότητα. Και να σου πω και κάτι, όπως υπάρχει απέτηση επαγγελματισμού, δεν είναι κάτι μυστικό, δεν το λέω στο πρώτο μάτς, πέντε παιχνίδια εκτός αποστολής ή στη 18 χωρίς να παίξει είναι. Mm. Δηλαδή δεν είναι κάτι, μετά γυρίζει ανάποδα, γιατί μετά τον Όφη λέγανε κάποιοι επειδή είστε ένα-ένα, λέγανε καλά ρε παιδιά, γιατί δεν βάζει τον Ντουάρτε, να ξέρει ο κόσμος ότι τον Ντουάρτε τον βάζει γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Mm. Δεν έχει τίποτα προσωπικά με τον Ντουάρτε και γι' αυτό τώρα λέω και αυτή τη βελτίωση που υπάρχει και προκύπτει και από τα εργομετρικά του και από την παρουσία του στην προπόνηση, ότι σταδιακά δείχνει να κουνιέται, είπα δείχνει να κουνιέται, έτσι. Αν την άλλη εβδομάδα πάλι συναντηθούμε στο Σοκράτη, είναι άλλο, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ εκεί, απλά θέλω να κάνω διαφήμιση στο φίλο μου του Σοκράτη. Αν συναντηθούμε λοιπόν στο Σοκράτη και φάμε πιτόγυρο κι εγώ κι αυτός, είναι άλλη φάση, άλλη είναι η ζωή του αθλητή και η διατροφή του και άλλη του δημοσιογράφου. Έτσι. Αυτός δεν μπορεί να τρώει δηλαδή, εμείς μπορούμε. Εμείς και με το παραπάνω. Έτσι. Ωραία. Αυτά εν ολίγης και στις 5 πιστεύω θα έχουμε κι άλλα. Α, 6 παρατέταρτο μιλάει στην Νόβα ο κύριος Παντελίδης. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση να την ακούσουν οι φίλοι, γιατί είναι στο πλαίσιο αυτό των συνεντεύξεων που πριν έχει Νόβα πάντα πριν το παιχνίδι. Έτσι, ναι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία, Χρήστα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστα Τσαλτίδη για το ρεπορτάζ του Άρη, για τις τελευταίες εξελίξεις, τα μεταγραφικά και όχι μόνο. Μας είπε και για τον Ντουάρτε και για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, νομίζω πλήρης ενημέρωση. Μας κάλυψε σε όλα τα ζητήματα. Φυσικά πολλά περισσότερα και στο Λαμπάο Τάρισον έρθει 5, εδώ στο Λίμπριο 107,4, που θα έχει και κάτι καινούριο αναμένεται, όπως μας είπε. Mm-hmm. Μια νεότερη εξέλιξη που περιμένει. Και η συνέντευξη τύπου, όχι η συνέντευξη τύπου, η συνέντευξη στην Νόβα του Σάββα Παντελίδη ενώπιση του αγώνα με τον Βόλο το Σάββατο. Θα την ακούσετε και αυτή ζωντανά στο Λίμπρο 107,4. Και ό,τι άλλο προκύψει φυσικά
καθώς είναι μέρα εξελίξεων, όπως φαίνεται στον Άρη. Εμείς τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Είναι η μέρα ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως, λόγω της απόψινης πολύ κρίσιμης ρεβάνς. Αγώνας που χαρακτηρίζεται και ως μάτς χρονιάς για τον δικέφαλο απέναντι Σλόμο Μπρατισλάβας. Μάτς το οποίο ραδιοφωνικά φυσικά θα το ακούσετε εδώ από το Λίμπερο 107,4 σε ζωντανή μετάδοση. Τηλεοπτικά θα το δείτε, όχι ακριβώς τηλεοπτικά, διαδικτυακά από το ΠΑΟΚ TV. Δεύτερη έτσι, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την διαδικτυακή πλατφόρμα της ΠΑΕΠΑΟ. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Χάρη Λαράτσι. Χάρη, πώς να σε πω τώρα, υπεύθυνο, δημιουργό, πώς ακριβώς να σε χαρακτηρίσω, της εταιρείας έρευνας, η Erax Analytics, έτσι. Καλησπέρα Γιώργο, ιδρυτής, νομίζω ακούγεται πολύ ωραία. Ιδρυτής, πολύ ωραία λοιπόν, η οποία η Erax Analytics έκανε άλλη μια εξαιρετική έρευνα. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ μαζί στον αέρα για έρευνα και για την ΚΑΕΠΑΟ και για άλλα ενδιαφέροντα θεματάκια. Έρευνα τώρα για το ΠΑΟΚ TV, Χάρη, έτσι. Ακριβώς, έρευνα για το ΠΑΟΚ TV. Ο στόχος μας ήταν να μετρήσουμε λίγο, Γιώργο, ποιοτικά στοιχεία των ανθρώπων που έκαναν και το παρακολούθησαν. Να δούμε λίγο πώς τους φάνηκαν, πώς βαθμολογούν κάποια πράγματα που έκανε η ΠΑΕ, από πού το είδανε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα μικρό έτσι, μια αρχική βάση δεδομένων για το πώς πήγε το ΠΑΟΚ TV στην πρεμιέρα. Ναι, και νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί από την μέρα που ανακοινώθηκε, νομίζω είναι το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα του ΠΑΟΚ και για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Γενικότερα, στις συζητήσεις είναι νομίζω πολύ ψηλά και χρειαζόταν αυτή η έρευνα. Πολύ καλά έκανες και το τρέξατε το θέμα τόσο άμεσα και γρήγορα για να βγουν τα συμπεράσματα αυτά που είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Έτσι, και για τον κόσμο και για την πλευρά του ΠΑΟΚ νομίζω βοηθούν άπαντες. Είναι σίγουρα. Και εμείς ξεκινήσει η έρευνα, ξεκίνησε να φανταστείς Γιώργο αμέσως μετά το τέλος του μάτς με τον Πανετολικό και έτρεξε ούτε δύο μέρες. Συμπληρώθηκε από 3.100 ανθρώπους, εκ των οποίων 200 δήλωσαν οπαδοί άλλης ομάδας. Mm-hmm. Οπότε προτιμήσαμε να κρατήσουμε τους 2.900 που δήλωσαν ότι είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα λίγο πιο ομοιογενές δείγμα και σωστά σταθμισμένο. Mm-hmm. Άμα θες, ξεκινάμε λίγο να μιλάμε για την έρευνα. Ναι, βεβαίως. Έτσι τα πιο κρίσιμα, τα πιο σημαντικά, αν θέλεις, συμπεράσματα που βγήκαν. Τα πιο ζουμερά, έτσι. Να πούμε ότι όσον αφορά τη βαθμολόγηση κάποιων παραμέτρων από το 1 στο 5 που ζητούσαμε από τους οπαδούς, το θέμα του σχολιασμού και της παρουσίασης που ήταν και ο Αλέξης Πυρόβλος και ο Αντελίνο Βιερίνια πήρε 4,4. Ήταν το καλύτερο κομμάτι γενικά, mm-hmm. όπως έκρινε ο οπαδοί. Το χαμηλότερο κομμάτι ήταν η ποιότητα της εικόνας και το streaming, το οποίο θα το δούμε και λίγο πιο κάτω όσον αφορά τη βαθμολόγησή του. Το θέμα μετά να δούμε το που ήταν το παιχνίδι, δηλαδή το είδανε στο σπίτι κυρίως, 70% και 23% στην καφετέρια. Δηλαδή είχαμε αυτό το θέμα του να μείνει ο παδός σπίτι του, να φέρει κάποιους φίλους να το δει. Κάτι που για όσους δεν είχαν συνδρομητική πλατφόρμα της Nova για παράδειγμα, που ακριβώς. Μέχρι πέρσι δεν είχαμε τσουπό, ήταν ανέφικτο. Άνοιξε πάρα πολλούς δρόμους. Σημαντικό για μένα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι το πού το είδαν το παιχνίδι, το μέσο από το οποίο το είδανε. Με το 50% να δηλώνει ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε laptop είτε desktop, 29% smart TV, είτε με mirroring είτε με απευθείας στο έστεραν από εκεί στην τηλεόραση, mm-hmm. και 15% κινητό, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, βέβαια. Γιατί δείχνει μια φορητότητα, Γιώργο. Βέβαια. Είναι το 15% μπορεί να ακούγεται μικρό σαν ποσοστό, αλλά για να δεις ποδοσφαιρικό αγώνα σε κινητό νομίζω είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Αν έτσι. Είναι δυνατό. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και άλλες φορές, ότι είσαι σε ένα γάμο, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και κάνεις update, να ψάχνεις να βλέπεις τώρα κάπου να το σκορ. Και ξαφνικά έχεις στο κινητό σου HD την οθόνη και στο tablet που είναι άλλο ένα 5%, δηλαδή 20% σε μικρά φορητά μέσα. Τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει να μείνει ομάδα streaming και HD και να είσαι εκεί. Και νομίζω, Χάρη, ότι στο μέλλον αυτά τα ποσοστά θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Ναι. Είτε από το ΠΑΟΚ TV είτε και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακές όπου θα μεταδίδουν αγώνες. Έτσι και εδώ και στο εξωτερικό, φαντάζομαι ίσως είναι και μεγαλύτερα τα νούμερα. Εμείς ακόμη δεν έχουμε εξοικειωθεί, ωστόσο. Το εξωτερικό είναι μεγαλύτερο. Και άμα το συγκρίνουμε και με το Netflix, το οποίο ξεπερνάει και το 25% στο κινητό, που μπορεί να πει ότι είναι ένα streaming, μια streaming υπηρεσία παρόμοια. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι έχει τεράστια περιθώρια εξέλιξης. Mm-hmm. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε και το γεγονός ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ 86% θεωρούν ότι αυτή η κίνηση στα τηλεοπτικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούν με την ΠΑΕ σε αυτό που έκανε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο και δείχνει ίσως και τη συσπήρωση, αν θέλεις, γενικότερα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ γύρω από τη συγκεκριμένη απόφαση. Τη συσπήρωση. Και νομίζω ότι άμα κρατήσουμε κάποια ποιοτικά σχόλια και στοιχεία που έγραψαν οι οπαδοί και μας τα έστειλαν, νομίζω ότι αυτό που βγαίνει είναι ότι νιώθουν πλέον ότι ο ΠΑΟΚ όταν συναντά ένα εμπόδιο, αντί να κάνει πίσω, βρίσκει έναν άλλο τρόπο. Και αυτό είναι που μας στέλνουν, δηλαδή, σε ποιοτικά σχόλια γράφανε ότι νιώθω περήφανος, νιώθω
χαρούμενος, γιατί η ομάδα μου αντί να κάνει πίσω και να πει δεν μπορώ να τα βρω, τι να κάνω, θα υποχωρήσω, λέει θα κάνω το δικό μου δρόμο. Και νομίζω ότι είναι αυτό ένα θέμα του κυρίου Σαββίδη από τότε που ήρθε. Ο Πάκο χτίζει το δικό του δρόμο. Και αυτό αρέσει πολλούς οπαδούς. Ναι, πράγματι. Πρωτοπορεί συνεχώς, βρίσκει καινοτομίες και προχωρά μπροστά με αυτούς τους τρόπους. Ακριβώς. Μετά θεματάκι όσον αφορά το κομμάτι του τι θα ήθελε να κάνει η ΠΑΟΚ στο μέλλον. Τα 3-4 βασικότερα κομμάτια που θέλουν οι οπαδοί είναι οι ετήσιες συνδρομές με έκπτωση, που αν δεν κάνω λάθος Γιώργο, τα επόμενα δύο μάτς είναι σε πακέτο προσφορά. Ναι, είναι στα 8 ευρώ αντί για 10. Ακριβώς, οπότε μπαίνει εκεί η ΠΑΕ. Το δεύτερο κομμάτι με 48% είναι ότι ο κόσμος ήθελε app για να μπορέσει να το βλέπει απευθείας από τη Smart TV. Και αυτό νομίζω το θα το προχωρήσει ΠΑΕ άμεσα. Ακριβώς το εξελίσσει. Το κομμάτι του streaming, δυστυχώς υπάρχει και ένα θέμα με το ίντερνετ σε κάθε σπίτι ή σε κάθε περιοχή που το βλέπεις. Το οποίο είναι απόφυκτο, δεν μπορεί να το ελέγξει κιόλας ο ΠΑΟΚ. Ναι, είναι αυτό δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ TV, είναι ανάλογα με τις συνδέσεις του ίντερνετ και την περιοχή. Βέβαια, εδώ τώρα αν είναι η τηλεόραση ή η συσκευή γενικά που το προβάλλει συνδεδεμένη με καλώδιο, εκεί βελτιώνονται τα πράγματα. Ακριβώς. Και νομίζω θα βελτιωθεί και με το app. Σίγουρα, ναι. Θα βελτιωθεί και με το app. Και ίσως αν ξανακάνετε μία έρευνα, εντάξει, δεν το λέω. Αν γινόταν η έρευνα, εφόσον υπήρχε η εφαρμογή για τις τηλεοράσεις, το app, νομίζω θα ήταν πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα που θα έβλεπαν από εκεί το παιχνίδι, έτσι. Και νομίζω Γιώργο μας δίνεις και την ιδέα, έτσι. Νομίζω ότι μόλις βγει το app θα πρέπει να κάνουμε μια επόμενη έρευνα και να την παρουσιάσουμε. Έτσι, νομίζω. Εάν μπορείτε φυσικά, γιατί όχι. Χάρη κάποιο ποσοστό, πέρα από το κινητό και το tablet, τα νούμερα που παρακολούθησαν και το παιχνίδι, κάποιο άλλο έτσι νούμερο που να σου έκανε εντύπωση, που να μην το περίμενες? Πιστεύω ότι το θέμα, η ερώτηση που κατάω εγώ πάρα πολύ σημαντική είναι το αν θα βλέπανε το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον αντίστοιχο τρόπο, που εκεί είναι 85% είναι πολύ πιθανό να το δούνε. Πολύ μεγάλο, δηλαδή, και αυτό το νούμερο, ναι. Είναι τεράστια νούμερα. Και μάλιστα εδώ, άμα θες να κρατήσουμε και ένα λίγο χιουμοριστικό ποσοστό, επειδή κάναμε την ανάλυση των οπαδών άλλων ομάδων, εδώ το ποσό είναι 55%. Είναι δηλαδή μεγάλο και οπαδό άλλης ομάδας να ξαναδεί μάτσο του ΠΑΟΚ TV, έτσι, να ξαναδώσει τα χρήματα για να δει παιχνίδι του ΠΑΟΚ εκεί. Ακριβώς. Το οποίο, αν πούμε ότι κάποιοι ήταν του Πανετολικού, πάρα πολύ λογικό, κάποιοι άλλοι απλά είχαν την περιέργεια, το να σου πει ότι θα το ξαναδώ περισσότερο από τους μισούς, σημαίνει ότι τους κέρδισες. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο και σίγουρα ντριγκάρει λίγο και τους. Ντριγκάρει, ακριβώς. Για να δει τεράστια. Τεράστιες δυνατότητες διαφημιστικές. Mm-hmm. Και αυτό, και έχεις τη δυνατότητα να το δεις από όπου και αν βρίσκεσαι το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την καινοτομία. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει σταθερό ίντερνετ στο σπίτι ή βρίσκεται κάπου και θέλει να δει το παιχνίδι, πόσα δεδομένα περίπου χρειάζεται για να δει ένα ολόκληρο αγώνα? Η αλήθεια δεν το ξέρω, αλλά γενικά για streaming δεν ενδείκνεται να το βλέπεις μέσω δεδομένων. Η αλήθεια λέει, επειδή έχουμε δουλέψει με το Netflix, δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος. Δεν το προτείνω και οι ίδιοι. Χάνεις, είναι σαν να έχεις ένα πολύ καλό αμάξι και να μην βάζεις βενζίνη, να βάζεις νερό. Δηλαδή απλά το εξετοκοιτάς. Ναι, σωστό. Είναι κάπως έτσι. Χάρη, παρατήρησα και ένα άλλο νούμερο, ένα άλλο ποσοστό, το οποίο ήταν σχετικά χαμηλό για το αν. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση πώς ήταν, για το αν θα μπορούσαν και άλλες ομάδες να ακολουθήσουν την ίδια μέθοδο. Ακριβώς. Εδώ η ερώτηση είναι λίγο, η αλήθεια είναι ότι το καταλάβαμε και εμείς μετά, η ερώτηση είναι λίγο, έχει ίσως ένα διπλό πρόσωπο. Ρωτήσαμε άμα θα ήθελαν και άλλες ΠΑΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ένας στους τρεις οπαδούς του ΠΑΟΚ είπε ναι. Αντίστοιχο είναι το ποσοστό και στους οπαδούς των άλλων ομάδων. Mm-hmm. Ένας στους τρεις και εκεί. Αλλά εδώ θεωρώ ότι από τη μία για τον οπαδό του ΠΑΟΚ χάνει τη μοναδικότητά του. Οπότε γι' αυτό δεν το θέλει ακριβώς. Αυτό να γίνει. Ακριβώς, γιατί νιώθω ότι εγώ είμαι ξεχωριστός, εγώ το έκανα. Από την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι είναι ένα καινούριο όπλο, είναι κάτι που αλλάζει εντελώς την αγορά, οπότε θέλει να υπάρξει, να γίνει πλέον αυτό και από άλλους. Είναι δηλαδή λίγο κάπως τους βάζαμε σε μια δύσκολη θέση, γι' αυτό και οι περισσότεροι είπαν ίσως. Ήταν 38% είπαν ίσως, δεν είναι σίγουροι. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θες να είσαι ο μοναδικός, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι εντελώς καινούριο, πρωτοποριακό, καινοτόμο και θες να το δεις κι αλλού. Ναι. Μάλιστα. Πάντως όλα τα στοιχεία που μας δίνεις, Χάρη, νομίζω έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τα, και στην ιστοσελίδα σας μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε έτσι πιο αναλυτικά όλη την παρουσίαση στο ierax.gr. Τα έχουμε όλα, έχουμε όλες τις έρευνες που έχουμε κάνει και ανοιχτές, ακριβώς. Έτσι, πολύ ωραία, και έτσι σαν πρώτο δείγμα επαναλαμβάνω, αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν το πόσο άμεσα κινηθήκατε και από το πρώτο παιχνίδι, έτσι τώρα που είναι ζεστό το θέμα, νομίζω έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις, ως πρώτο δείγμα για το πώς, ένα ψυχογράφημα και του κόσμου, έτσι, το πώς το εξέλαβε, γιατί καλές οι απόψεις που ακούμε και στα ραδιόφωνα και στα social media, αλλά όταν απαντάς σε μια έρευνα πιο συγκεκριμένα, νομίζω είναι πολύ πιο σαφή τα αποτελέσματα.
είναι μετρήσιμα, είναι μαθηματικά. Δηλαδή, εδώ και έτσι. Το ότι είχαμε 3.000 οπαδούς μέσα σε δύο μέρες, εγώ τρελάθηκα, δεν το περίμενα. Δηλαδή, μου φάνηκε τρομακτικό αριθμό για τόσο γρήγορα. Νομίζω σε άλλου είδους έρευνες δεν ξέρω αν είχες αντίστοιχα νούμερα τόσο άμεσα. Σε περισσότερες μέρες, δεν σε δύο μέρες δεν έχω ξαναδεί. Ναι. Τόση τρέλα να συμπληρώσουν. Ναι. Έγινε σε συνεργασία με την ΠΑΟΚ έρευνα, Χάρη, έτσι. Η συγκεκριμένη έρευνα όχι. Όχι. Δεν σας ζήτησαν από πλευράς του ΠΑΟΚ να κάνετε κάτι τέτοιο. Ήταν καθαρά δικό μας να το δούμε, γιατί ήταν. Οπότε δεν υπήρχε κάποια συνεννόηση και οι άνθρωποι το είδαν από εμάς. Ναι, φαντάζομαι και εκείνοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτέλεσματα της έρευνας. Σίγουρα. Και φάνηκε και όλα αυτά το γεγονός ότι έχουν ήδη έτοιμο το application, το ετοιμάζουν, είναι ήδη έτοιμες κάποιες συνδρομές, δηλαδή είναι ήδη ένα βήμα μπροστά, αυτό εγώ βλέπω. Μάλιστα, αυτό μόνο θετικό είναι. Μόνο θετικό. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Χάρη. Δεν έχω προσθέσει, αλλά Γιώργο, νομίζω ότι το μόλις γίνει το PAOK TV, το app, πρέπει να το δούμε αμέσως. Ναι, φυσικά. Αν έχετε τα περιθώρια να γίνει και άλλη τέτοια είδου έρευνα, νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πορεία. Ή να και μετά από ένα διάστημα που θα έχει εξοικειωθεί και καλύτερα ο περισσότερος κόσμος, να δούμε και τότε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πώς θα το βλέπει τότε ο κόσμος μετά από ένα διάστημα. Αυτό που λες, Γιώργο, είναι σωστό, γιατί υπήρχε δυστυχώς ένα ζήτημα με τους ηλικιωμένους, με πολλούς οπαδούς να λένε ότι ο πατέρας μου δεν μπορεί να το δει, δεν είναι εξοικειωμένος. Εγώ εδώ θα είμαι λίγο κυνικός και θα πω ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε, τα περισσότερα πράγματα που φτιάχνονται είναι για τα παιδιά μας, όχι για τους γονείς μας. Έτσι, και δεν μπορούμε να μένουμε πίσω. Καλός ή κακός, πρέπει να προχωράμε μπροστά με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο κυνηγοί ακριβώς. Είναι λίγο κακό και το ξέρω και το νιώθω. Και αν με ακούει ο πατέρας μου τώρα, θα θυμώσει μαζί μου. Αλλά πρέπει να προοδεύουμε. Είναι λίγο ο ρεαλισμός. Έτσι. Ωραία, Χάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ και για την έρευνα και τα αποτελέσματα που μας έδωσες και για την πολύ ωραία τοποθέτηση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και από τον Χάρη Λαλάτση. Αυτό είναι που είπε το τελευταίο με τους ηλικιωμένους. Είναι λογικό να μην γνωρίζουν την νέα πραγματικότητα. Σίγουρα και ακόμα και εμείς μπορεί να ρωτηθήκαμε στην αρχή να το ψάξουμε λίγο πώς γίνεται. Ναι. Σίγουρα όμως γνωρίζουμε κάποια πράγματα παραπάνω και μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά οι ηλικιωμένοι είναι δύσκολα. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες καινούργιες. Αναγκαστικά. Πολύ ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί φωνάζει η Αναστασία. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Λίμπερο Παντού, εδώ, ο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Ο Λίμπερο Παντού. Χρήστος Γιουβάνο, ο Γιώργος Μπαϊράμ, και ο Γιώργος Μαναγκητής στα μικρόφωνα. Ως και τις 3 θα πάμε παρεούλα. Ένα τατάκι ακόμη. Πριν παραδώσουμε σκυτάλι στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Σε ημέρα ΠΑΟΚ σήμερα. Ημέρα ρεβάνς με τη Σλόβα Μπρατισλάβα στα playoff του Europa League. Βραδιά έχει και άλλα παιχνίδια. Βέβαια, έχει στις 7 νωρίτερα πριν από το ματς του ΠΑΟΚ την κλήρωση για τη φάση των ομίλων του Champions League. Θα δούμε και τα γκρουπ δυναμικότητα, θα δούμε και το αποψινό μενού. Θα πούμε και δύο λογάκια για τον ΠΑΟΚ, τι περιμένουμε να δούμε απόψε και αν θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση και να βρεθεί στη φάση των ομίλων. Διαφορετικά, θα μιλάμε σίγουρα για έναν πρόωρο αποκλεισμό και γενικότερα μια μεγάλη αποτυχία. Ας μην πάμε στο αρνητικό σενάριο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με σοβαρότητα θα τα καταφέρει. Να ξεκινήσουμε με το Champions League όμως. Στις 7 η κλήρωση σήμερα. Φωνάζεις λίγο, Τι πράγμα? Φωνάζεις λίγο ή φωνάζω, λίγο. Όχι ρε. Όχι, είναι ο τόνος. Καλά δεν τα λέω, Αναστασία. Μπράβο, Αναστασία. Καλά τα λέω. Αφού το λέει Αναστασία, τελειώσαμε. Τέλεια. Θα ξεκινήσει τελετή. Σαν τελετή θα είναι σήμερα. Έτσι, ουσιαστικά από σήμερα ξεκινά το Champions League. Ναι, ναι. Έτσι, μπαίνουμε σε όλη αυτή τη μαγευτική διοργάνωση. Θα μάθουμε τους καλύτερους της περσινής χρονιάς. Θα έχουμε εικόνα για το τι περιμένουμε να βλέπουμε όλο το χειμώνα, όσο Δεκέμβριο. Τι ζευγάρια θα βγουν. Βλέποντας και το δεύτερο γκρουπ με Real Madrid, Ατλέτικο, Ντόρτμουντ, Νάπολη, σίγουρα θα προκύψουν μεγάλα ντέρμπι. Τα τελευταία χρόνια η UEFA έχει αλλάξει λίγο το σύστημά της με τα γκρουπ δυναμικότητας. Γι' αυτόν τον λόγο, για να υπάρχουν πολλά ντέρμπι και στους ομίλους και να υπάρχει ενδιαφέρον, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μπαίνει ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο περσινός, του Europa League και μετά με την σειρά οι πρωταθλητές των πρώτων χωρών της κατάταξης UEFA. Γι' αυτό βλέπουμε τη Zenit στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Μην αναρωτηθεί κανείς γιατί υπάρχει Zenit στο πρώτο γκρουπ. Και Real Madrid στο δεύτερο. Ναι, και σε συνεχεία πηγαίνει ανάλογα με την κατάταξη της UEFA. Έτσι ακριβώς. Θα έχουμε και βράβευση σήμερα να δούμε Ronaldo, Messi ή Van Dijk. Ποιος θα πάρει το βράβευμα. Εγώ πιστεύω Van Dijk να κάνω την πρόβλεψή μου. Η UEFA δίνει το βραβείο και σε άλλους παίκτες. Επειδή πήρε και το Champions League ο Van Dijk. Ναι. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο τέλος. Στη χρυσή μπάλα. Λοιπόν. Και εκεί εγώ θα ψηφίσω. Δεν ψηφίσω, δεν μπορώ. Θέλω να σου πω. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ψηφίζει. Ναι. Ο οποίος είναι ο και κάποιοι δημοσιογράφοι νομίζω. Και ένας δημοσιογράφος από κάθε χώρα και ο ομοσπονδιακός προπονητής. Αυτό. Ο Φανσίπ θα βάλει Φαντάικ. Ο Φανσίπ, ο Ολλανδός είναι. Σωστά.
Πέρυσι, ποιον έβαλε πέρυσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να τρέξουμε. Δεν ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν στον πάγκο. Πού ήταν Αναστασιάδης. Δεν ήταν. Ήταν. Τέτοια εποχή, δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων. Όχι, τόσο γρήγορα τον αλλάξαμε. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ναι. Ναι, μικρή σημασία έχει. Πάμε λίγο να πιάσουμε τα group, να θυμίσουμε τις ομάδες ή να τις αναφέρουμε για όποιον δεν τις έχει ακούσει. Εσύ βλέπω από εκεί, για εμάς είναι για εδώ. Λίβερπουλ, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain και Zenit στο πρώτο group, πιθανή αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Μία ομάδα από αυτές θα είναι στον όμιλο του, η μοναδική ελληνική ομάδα φάση των ομίλων. Δεύτερο group, Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Άγιαξ και Μπενφίκα. Θα θέλατε να δείτε Ολυμπιακός Άγιαξ στον όμιλο? Θα ήταν ενδιαφέρον. Ναι. Και νομίζω και ο Ολυμπιακός το. Όπως πέρσι έκατσε η Μπενφίκα στην ΑΕΚ, για παράδειγμα. Σωστά, ναι. Μετά τον αποκλεισμό. Κοίταξε, σίγουρα βλέποντας το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ο Ολυμπιακός ποιος θέλει, ή την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ ή τη Σαχτάρ. Δεν νομίζω ότι. Γιουβέντους και Ρεάλ. Για τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν νομίζω ότι με κάποιες άλλες έχει ελπίδες. Με Ατλέτικο μπορούσε να. Γιουβέντους και Ρεάλ. Ωραίος όμιλος θα ήταν για τον Ολυμπιακό. Και από το τέταρτο του έρθει. Όχι. Στο τέταρτο γκρουπ παλεύονται οι ομάδες, μπορούμε να πούμε. Ναι, εντάξει. Παλεύονται. Στο τρίτο είναι η Λιόν, η Μπάγκερ Λεβερκούζεν, η Σάλτσμπουργκ, ο Ολυμπιακός, η Κλαμπ Μπρίτζ, η Βαλένθια, η Ίντερ και η Δυναμό Ζάγκρεπ. Αυτές τις αποφεύγει ο Ολυμπιακός γιατί είναι στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Και στο τέταρτο είναι η Λοκομοτίβ Μόσχας, η Γκένκ, η Γαλάτα Σαράι, η Λιψία, η Σλάβια Πράγας, ο Ερυθρός Αστέρας, η Αταλάντα και η Λίλ. Νομίζω η Λιψία μου δεν παίζει τελευταίο γκρουπ. Θα είναι δύσκολο, ναι, Λιψία. Από τις υπόλοιπες. Γιουβέντους, Ρεάλ και Λιψία και λοιπόν Αταλάντα, για τον Ολυμπιακό. Την Αταλάντα να βάλουμε στο ίδιο. Θα είναι δύσκολα μες στην Ιταλία. Juventus, Real και Λιψία. Ή Manchester City, Real και Λιψία. Όχι. Από το πρώτο γκρουπ. Liverpool, Ατλέτικο και Λιψία. Το έχετε πάει στο άλλο άκρο, έτσι. Γιατί δηλαδή. Ναι, ναι, εσύ μπορεί να κάνουμε προβλέψεις. Να κάνουμε έτσι ένα σενάριο το οποίο ίσω βγαίνει τρίτο στο Ολυμπιακό. Για πες. Juventus, Dortmund, Ολυμπιακός και Lokomotiv. Ναι. Βγαίνει τρίτο. Γενικά τότε το γκρουπ δυναμικότητας πιο πολλές είναι αντιμετωπίσιμες. Κοίταξε, στο τρίτο γκρουπ αποφεύγει ας πούμε τη Λιόν και τη Λεβερκούζεν που είναι δυνατές. Γιατί η Ίντερ, Ίντερ, Βαλένθια. Είναι το όνομα. Θα παίξει ρόλο και η Ίντερ σε ποιο γκρουπ θα μπει και με ποιες ομάδες από πάνω. Γιατί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να περάσει και στη φάση το 16. Έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Πέρσι ήταν με Μπαρτσελόνα και Τότεναμ. Mm-hmm. Σωστά. Από το τέταρτο γκρουπ ο Ολυμπιακός θα ήταν καλό να αποφύγει την Αταλάντα. Εγώ δεν τη βάλω σε αυτή την. Ατλάντα και Λιψία αυτές τις δύο. Οι υπόλοιπες νομίζω ότι είναι πιο εφικτές. Εντάξει, αυτό που λένε τώρα π.χ. με τα μακρινά ταξίδια θα πάνε στη Ρωσία και τέτοια δεν είναι. Εγώ, παιδιά, ως φίλος της Γιουβέντους, θέλω Γιουβέντους, ναι. Ολυμπιακό, mm-hmm. Άγιαξ από το δεύτερο, γιατί χρωστάμε κάτι στον Άγιαξ ως Γιουβέντους. Από τον περσινό αποκλεισμό στα προημιτελικά. Ναι. Και πρέπει να το ξεπληρώσει το γραμμάτιο ο Κριστιάνο Ρονάλντο που του στέρισαν πέρσι την ευκαιρία να πάει στον τελικό. Και ψαβοντέρτο, ας έρθει ρε παιδί μου. Α, και στη Γαλατά χρωστάμε ένα γραμμάτιο από, από τότε, το κλεισμό, ναι, με το Σνάιντερ στα χιόνια. Ναι. Χρωστάμε και εκεί κάτι. Οπότε θα ήταν ωραίος όμιλος αυτός για μένα. Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Η να πάμε και ένα καρασκάκι να δούμε του Γιουβέντους. Θα πάμε. Άμα έρθει με τον Ολυμπιακό και βρούμε και εισιτήριο, ξέρω εγώ. Ναι, δύσκολο. Αλλά. Καλά να περάσουμε. Γιούβερε, φίλε. Εντάξει, κοίταξε το όνομα πα. Εννοείται όπω και πέρυσι π.χ. στο ΑΕΚ Μπάγερν. Πολλοί κόσμοι πήγαν για το όνομα τη Μπάγερν. Από το Ρήνο. Δεν είχε μάλλον το γήπεδο. Από το Ρήνο, αν είναι. Πώ το Ρήνο. Εντάξει, πιο πολλά τα έξοδα. Πώ. Άμα κλείσει από τώρα. Τέλο πάντων, αυτό που ήθελα να πω ότι είναι σε αυτή τη φάση οι πρωτοκλασσάτε ομάδε δεν είναι ενδιαφέρον τόσο πολύ για την κλήρωση. Γιατί οι όμιλοι είναι σαν αγκαρία για αυτού. Τώρα ομάδε όπω η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Γιουβέντου θα περάσουν τον όμιλο. Σίγουρα. Μα σίγουρα λίγο τους ενδιαφέρει, αλλά όχι τόσο. Δεν τους καίγονται και όσο θα πέσουν. Αφού ξέρουν ότι θα περάσουν. Έτσι δεν είναι. Ναι, απλά κοιτάζουν την ατζέντα τους ως το Δεκέμβρη. Ναι, ουσιαστικά. Και κοίταξε, η Ρεάλ αρκετές χρονιές έχει βγει δεύτερη στον όμιλο. Δεν έχει πρόβλημα. Θα περάσει, θα παίξει με αυτό που θα περάσει και τους 16. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν δίνουν τόσο μεγάλη βάση αυτές οι ομάδες. Πιο πολύ ενδιαφέρει τη ταχύτητα. Μετά τις 7 θα μάθουμε τη φάση των ομίλων, πώς θα διαμορφωθεί. Θα μάθουμε
και ποιοι θα μπουν αύριο στην κληρωτίδα των ομίλων του Europa League. 48 ομάδες. 48 ομάδες, έτσι ακριβώς. Για προτελευταία χρονιά και του χρόνου θα γίνει άλλη μια φορά και μετά πάμε στις 32, μειώνονται και έτσι, Europa League 1 και Europa League 2. Ακριβώς. Να δούμε λίγο τα απόψινά παιχνίδια και τα σκορ των πρώτων αγώνων. Και την ΑΕΚ δεν είπαμε, ρε, παίζει 8,5 ώρα σήμερα. Εντάξει, δεν έχει. Το περάσαμε σαν ψηλά γιατί φυσικά είναι δύσκολο το έργο τη. Έως ακατόρθωτο θα έλεγα. Ναι, αλλά υπάρχει μια κρυφή ελπίδα. Ναι. Σίγουρα, εντάξει. Τα χάτρικ του Μάνταλου ίσως. Αυτό θα το έλεγα. Είναι πολύ φανταστικό σενάριο. Στις 7. Αλλά είναι δύσκολο όντως. Καραμπάγκ Λίνφιλντ. 3-2 η Λίνφιλντ νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Ρίγα Κοπενχάγη στις 8 παρατέταρτο. 3-1 Κοπενχάγη στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8. ΑΕΚ Στοκχόλμης. Σέλτικ. 2-0 η Σέλτικ στο πρώτο παιχνίδι. Την ίδια ώρα. Απόλλων Λεμεσού Αϊτχόβεν. 3-0 η PSV Αϊτχόβεν στο πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία. Στις 8 Ζόρια Ισπανιόλ. 3-1 η Ισπανιόλ στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8 επίσης Μόλντε Παρτιζάν. 2-1 η Παρτιζάν στο πρώτο παιχνίδι. Στην ίδια ώρα Μπάντε Μπορίσοφ Αστάνα. 3-0 η Αστάνα στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8 Μπνέγε Χούντα Μάλμε. 3-0 η Μάλμε στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8 επίσης στην Τούμπα ΠΑΟΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας. 1-0 η Σλόβαν στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8 και 4 Σπαρτάκ Μόσχας Μπράγκα. 1-0 η Μπράγκα στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ενδιαφέροντα ζευγάρια ναι. στην τη φάση. Ειδικά το Σπαρτάκ Μόσχας Μπράγκα νομίζω σήμερα θα είναι. Ναι. Είναι. Τα περισσότερα, ναι. Στις 8.30 Αντβέρπ Αλκμαρ. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία. Στις 8.30 το Μάτι Σάικ με την Ντράμπλσπορ. 1-3 το πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ νίκη της Ντράμπλσπορ. Στις 8.30 επίσης Χάπολ Μπερσεβά Φέγενορ. 3-0 η Φέγενορ στο πρώτο μάτς. Στις 9 Ντουντελάνς Αραράτ Αρμενίας. 2-1 η Αραράτ Αρμενίας κέρδισε στο πρώτο μάτς. Στις 9 Ριέκα Γάνδη. 2-1 η Γάνδη στο πρώτο μάτς. Στις 9 Φερεντσβάρος Σούντουβα. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. 9 και 4 το Μάριμπορ Λουντογκόρετς. Επίσης 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στις 9.30 η Άιντραχ Φραγκφούρτς καλύτερα να τρέψει το Ισβάρος 1-0 με το οποίο είχε τηθεί στην έδρα του Στρασβούργου πολύ στη Γαλλία. Καλή ομάδα του στο πρώτο μάτς. Ήταν η έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής στο play-off και σήμερα η Άιντραχτ που είναι από τα φαβορί της οργάνωσης καλύτερα να κάνει την ανατροπή για να μείνει πρόωρα εκτός Ευρώπης και χάσει την φάση των ομίλων. Στις 10 παρατέταρτο, Γουλφς Τωρίνο, 3-2 η Γουλφς είχε κερδίσει. Εγώ απορώ ακόμα πώς πέσαν αυτές τις δύο ομάδες μαζί. Πολύ κρίμα. Δηλαδή, θα στερηθούμε μία από αυτές τις δύο ομίλους. Όπως και το Άιντραχτ Στρασβούργο, γιατί το Στρασβούργο έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Και έκανε εξαιρετικές. Εντάξει, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, αλλά. Ήταν έκπληξη. Το Γουλφς Τωρίνο πώς κληρώθηκαν μαζί αυτό. Δηλαδή... Ναι, ήταν κρίμα. Rangers Λέγκια Βαρσοβίας 10 παρατέταρτο 0-0 το πρώτο μάτς και στις 10 τελευταίο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς που θα κλείσει έτσι και το group της φάσης των ομίλων. Γκυμαράες Θεάου Βουκουρεστίου το πρώτο μάτς εδώ είχε λήξει ισόπαλο και αυτό χωρίς γκολ 0-0. Γεμάτη βραδιά, βραδιά Europa League, αναμένουμε πλούσιο θέαμα. Αύριο στις 2 η κλήρωση. Πάντα αυτή είναι η εδώ θα πέσει δηλαδή. Ναι. Να το τσεκάρουμε λίγο. Εκεί πήγαινε στο site. Πάντως σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προκριθεί, δεν γνωρίζουμε ακόμα σε ποιο group θα είναι, έτσι. Αν θα είναι στο δεύτερο ή τρίτο, νομίζω θα παιχτεί σήμερα. Το πιο πιθανό είναι να είναι στο τρίτο πάντως. Ωραία. Δώσε εμένα να βρούμε σε ποιο. Τι ώρα θα και η ΑΕΚ κάνει την έκπληξη. Έχει προϋποθέσεις να μπει και στο τρίτο group, αλλά λογικά θα είναι στο τέταρτο. Καθώς ακόμα έχει κάποια μηδενικά να διώξει από την ευρωπαϊκή της απουσία όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε εικόνα. Τι ώρα είναι? Δύο πρέπει. Ναι, δύο η ώρα δύο είναι η κλήρωση. Ναι, αύριο ναι. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε με την ελπίδα να έχουμε την εκπρόσωπηση από τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον ένα εκπρόσωπο. Για την ΑΕΚ το βλέπω πολύ δύσκολο να γυρίσει. Δεν το ελπίζεις όμως. Μακάρι να μπει. Μακάρι να είναι και δύο, εντάξει. Έτσι, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Πολύ ζώρικο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Οπότε τουλάχιστον μακάρι να έχουμε τον ΠΑΟΚ να μπορέσει να κάνει σήμερα την ανατροπή και να είναι αύριο στις 2 στην κλήρωση και να τα δούμε εδώ παρέα του αντιπάλου. Σίγουρα το ελληνικό ποδόσφαιρο σε περίπτωση περάσει ο ΠΑΟΚ έχουμε κλειδαμπαρώσει, έχουμε προσπεράσει βασικά την Κύπρο. Όπως και να έχει, θα έχουμε δύο ομάδες, ήδη τους έχουμε πλησιάσει. Με την ο Αποέλ θα είναι στη φάση του ομίλου του Europa League. Ακριβώς, αλλά άμα έχουμε και εμείς μια ομάδα του Europa League. Ο Απόλλων Λεμεσού μάλλον δεν θα είναι μετά το 3-0 από την Ετχόμενη. Αυτό θα μείνει μια ομάδα η Κύπρος. Έτσι. Τους Κροάτες, τους Σέρβους λίγο να έχουμε από κοντά, γιατί με ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε στους ομίλους. Η Παρτιζάν μπορεί να περάσει και αυτή στους ομίλους του Europa League. Θα έχουν και αυτή δυνατή εκπροσώπηση στους ευρωπαϊκούς ομίλους το χειμώνα. Ναι. Ωραία. Η κλήρωση θα είναι σε streaming. Ναι, εντάξει, κλασικά. Θα υπάρχει συνδρομητική κανονικά. Ναι, θα έχουμε εικόνα. Στο
Αναφέρουμε και τις ομάδες που είναι ήδη στη φάση των ομιλών. Ναι. Έτσι, πέρα από τις 21 που θα γνωρίζουμε απόψε το βράδυ που θα προκριθούν. Είναι ήδη η Χετάφε και η Σεβίλη από την Ισπανία, η Arsenal και η Manchester United από την Αγγλία, η Λάτσιο και η Ρώμα από την Ιταλία, Gladbach και Wolfsburg από την Γερμανία, Ρεν και Σεντετιέν από την Γαλλία, Τσεσεκά Μόσχα και Κράσνονταρ από τη Ρωσία, Πόρτο και Sporting Λισαβόνα από την Πορτογαλία, Δυναμό Κιέβου και Ολεξάνδρεια από την Ουκρανία, Σταντάρ Λιέγκης από το Βέλγιο, Μπεσίκτας και Μπασάκ Σεχίρ από την Τουρκία, Wolfsburg και Λάς Κλίντζερ από την Αυστρία. Wolfsburg, μπράβο. Ναι, όχι Wolfsburg. Ναι, πώς τα κατάφερα. Ουσιαστικά η ίδια ονομασία είναι. Ναι, συνολό. Το Μπέργκ με το. Ναι, τέλος πάντων. Βασιλεία, Λουγκάνο και Young Boys από την Ελβετία, τρεις εκπροσώπους. Αποέλ από την Κύπρο, Κλούζ από την Ρουμανία και Ρόζεμπορκ από την Νορβηγία. Είναι οι ομάδες που είναι ήδη στην κλήρωση που θα γίνει. Έχουν οι Ελβετοί τρεις ομάδες ομίλους γύρω από Λίγκα. Ναι. Η Λουγκάνο. Η Λουγκάνο πρέπει να ήταν η κυπελούχος. Όχι, 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 δεν έχει σημασία. Στο Europa League πάει κατάταξη... ανάλογα το συντελεστή. Εκτός από τον. Όχι, εκτός. Ο κυπελούχος πηγαίνει στο Champions League. Οπότε δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει αυτό. Ναι. Κατάταξή του στην, ναι. Στο UEFA Ranking μετράει. Θα ήθελα να περάσω από μια Arsenal. Να σου πω την αλήθεια. Κάνει σενάρια με το μυαλό του αυτό. Ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, μα έμειναν τρία λεπτάκια να πει ο καθένα τι περιμένει να δει απόψε και μια πρόβλεψη να κάνουμε έτσι, όπω πάντα. Ναι. Χρήστο. Πρόβλεψη για τα παιχνίδια. Πάω και ναι, ωραία. Δεν έχω εικόνα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχεις εικόνα, τι εννοείς, το έχεις συνδυάσει στο μυαλό σου πόσο μπορεί να βγει, τι. Είσαι μπερδεμένος επειδή άλλαξε προπονητή. Είναι η αλλαγή προπονητή, είναι το σκορ. Όσο αφορά την εικόνα, θα πω μια ισοπαλία. 1-1-1. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι συνταρακτικό. Τι 1-1-1. Α, ναι. 1-1-1. 1-2, 1-2. Πάμε, ναι. Όσο αφορά τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μάλλον θα περάσει. Καλώς αυτό των πραγμάτων. Σκορ, πες μας. Σκορ, δεν θα σου δώσω σκορ, δεν θέλω το σκορ, θα σπάσω μίχρονο μας τελικό. Εγώ για τον ΠΑΟΚ θα πω άσο ημίχρονο και θα τα αφήσω εκεί. Δεν ξέρω, για εκείνο είμαι σίγουρος, μετά δεν ξέρω. Αλλά αυτό, το άσο ημίχρονο το πιστεύω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, θυμάσαι ότι είχα πει σκορ 2-0 ημίχρονο θα είναι. Έχω αυτή την εντύπωση στο μυαλό μου. Και μετά, δεν ξέρω μετά, πρέπει. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να πω εγώ σκορ τώρα, έτσι. Ναι. Πρέπει να δώσω ένα σκορ. Έδωσα το βασικό μου σημείο που είναι άσο ημίχρονο. Τι να πω. Να πω 3-1. Να πω 3-1. Με άγχος δηλαδή πρώτα. Όχι, η καρδιά θα πάθει. Πω... Γιατί, θα περάσει η ομάδα. Ναι, αλλά με καρδιά θα πάθει. Εντάξει, εγώ αυτό πιστεύω. 3-1 θα πω. Φαντάζεσαι είναι 3-0 και εκεί στο 89-90 τρως ένα γκολ και λες τώρα. Σφίξαν τα γάλατα. Εσύ Γιώργο. Ναι, ναι, και εσύ για να πούμε και στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Εγώ βλέπω. Καλώς έχω τον πραγματικό να είναι σοβαρός ο ΠΑΟΚ και συγκεντρωμένος. Βλέπω ότι θα κερδίσει 3-4-0. Θα κάνει και ένα ξέσπασμα. Έτσι, ναι. Ναι. Έτσι θεωρώ. Τώρα, αν παρουσιάσει θέματα συγκέντρωσης. Θεωρία, στη θεωρία είναι όλα αυτά. Ναι, δεν λέω ότι το μάτς είναι εύκολο. Θεωρώ ότι όμως ο καλός ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει με 3-4-0 σήμερα. Ωραία. Τώρα για το παιχνίδι της και νομίζω όλοι έχουν στον ΠΑΟΚ καταλάβει τη σημαντικότητα του παιχνιδιού και δικαίως χαρακτηρίζεται ως μάτς χρονιάς, γιατί αν έρθει σήμερα στραβή, χρονιά θα πάρει περίεργη τροχιά. Εντάξει, όχι, ας μην τα πάρουμε αυτό το σενάριο. Αύριο θα είμαστε να δούμε τι θα έχει γίνει. Και φυσικά όλη η μέρα σήμερα στους ρυθμούς του ΠΑΟΚ Σλαβάν Μπρατισλάβας από νωρίς, όλο το pre-game από την Τούμπα, όλα όσα θα έχουν προηγηθεί, η μετάδοση του αγώνα, το post-game, δηλώσει, συνέντευξη τύπου, τα πάντα στο Λίβερο 107,4. Εννοείται. Και αν μπορέσουμε αύριο να έχουμε και Σλοβάκους φιλάθλους να μας πούνε πώς ζήσανε το ΠΑΟΚ TV τη βραδιά. Αν είναι ενδιαφέρον αυτό. Το καλύτερο το είδα στο ίντερνετ που λέει. Κάτι, ναι, ένα σχόλιο είδα. Πρέπει να πείσουμε, λέει, τους Σλοβάκους ότι το Πανιόνιο σημαίνει Σλοβάκη περιγραφή στα ελληνικά για να πληρώσουν και για τον Πανιόνιο. Θέλω να πάρω το πακετάκι. Να πάρω το πακετάκι, ναι. Έχει δίκιο αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο. Για το παιχνίδι της ΑΕΚ, τι προβλέψεις κάνετε. Εκεί βλέπω ένα ξερό 0-0 εγώ. Ξερό 0-0. Εγώ βλέπω 1-1. Κοίταξε, εγώ πιστεύω πως η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί καλύτερη σήμερα. Είναι το σοκ έχει πολύ καλή, έχει καλή ομάδα. Αν δεν παίξει πίσω ο Σβάρνας, βλέπετε, έχω μια αντιπάθεια σε αυτόν τον παίχτη, έτσι. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε ο Σβάρνας, είναι αλήθεια αυτό. Τα φιλιά μας το φίλο Σβάρνα, τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Επειδή έχει τύχει να δω κάποια παιχνίδια και έχω δει πόσο κακός αμυντικός είναι. Κακός αμυντικός, δεν θα το έφαγε το παιδί. Και ότι δεν βγαίνει το project. Δηλαδή, δεν βγαίνει αυτό το project της ΑΕΚ που θέλει να τον προωθήσει. Αμυντικό δίδυμο, τι θέλεις εσύ σήμερα. Εντάξει, το πιο δανεικό θα ήταν νομίζω όχι, για όλους τους φιλάθλους. Το... Βράνιας με Τσιγκρίσκι. Δεν μιλάμε το ιδανικό. Νομίζω ο Τσιγκρίσκι δεν είναι έτοιμος να παίξει. Σου λέω, με βάση τα δεδομένα που έχεις.
Από ό,τι διάβασα, θα παίξει με τριάδα πίσω. Με μπακάκι. Θα προτιμούσα την τριάδα πίσω όπως έκανε και ο Χιμένεθ κάποτε. Το Βράνιες με τον μπακάκι και τον. Να βάλει και τον. Πώς το λένε. Και τον Οικονόμου σε αυτή την περίπτωση. Mm. Παολίνιο με Χουλτ, τα δύο back half. Ναι. Και στο κέντρο θα βάλει λογικά τον Κρίστιτς με τον Ντοσιμόες. Ο Κρίστιτς όλο φεύγει και όλο εδώ είναι. Πολύ δύσκολο. Να. Ναι. Μπροστά θα έχει δίδυμο ο Λιβάη Ολιβέιρα, οπότε. Μάλιστα. Νομίζω πως θα πάει καλύτερα η ΑΕΚ. Το πρόβλημά της ήταν ο προπονητής και όχι ότι υπολείπεται σε σχέση του αντιπάλου της. Έχει καλή ομάδα. Εγώ θα πω διπλό σήμερα. Δεν θα προκριθεί, αλλά λέω διπλό. Ωραία. 3-1 με γκολ Πέλκα στο 93, λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Πέλκα. 1-2 θα πω. 3-1, τι ο φίλος. Με γκολ Πέλκα, λέει 93. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Αύριο στις 2 και πάλι εδώ, Λίμπερο Παντού. Καλό μεσημέρι.